Μαζί με το ιερό δικαίωμα στη δουλειά, έστω και υπό ανθυγιεινές, καταστροφικές, δηλητηριώδεις συνθήκες, έτσι, υπάρχει και το δικαίωμα ενός ολόκληρου κόσμου, επίσης, ενός ολόκληρου τόπου που δηλητηριάζεται και καταστρέφεται καθημερινά. Αυτά τα δύο μπορούμε, αν θέλουμε, να τις συνδυάσουμε, εάν προχωράμε και αντιμετωπίσουμε τις επενδύσεις σαν επένδυση και όχι σαν πειρατεία, κατά τη γνώμη μου. Πείτε από εκεί πέρα, απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους που δουλεύουν. Ούτε καν γνωρίζετε που είναι οι σκουριές. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Μπαλάφα. Σας ευχαριστώ. Ελάτε, παρακαλώ. Δεν γνωρίζετε καν που είναι οι σκουριές. Δεν ξέρετε που καν που είναι οι σκουριές, όπως και εσείς, όπως και όλη η κυβέρνηση, γιατί μας το έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Είστε μερικώς ενημερωμένοι διαστόματος κυρίου Λαφαζάνη. Δεν έχετε ενημέρωση και καταστροφολογείτε στα κανάλια. Αυτό το πράγμα δεν σας θυμά σαν αριστερή κυβέρνηση. Πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, το ιερό μεροκάματό μας το βγάζουμε εμείς με τον υδρότα μας. Η εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία μας δεν μας απασχολεί. Αυτή τη στιγμή οι 50 συνάδελφοι από δικό σας σκοπό και δικιά σας σκοπιμότητα είναι άνεργοι. Εμείς παρόλα αυτά σαν συνάδελφοι συνδικαλιστές τους έχουμε κάνει τη συμφωνία ήδη με την εταιρεία και την πληρώνει. Εσείς σαν κυβέρνηση όμως δεν μπορούσατε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχετε στη δουλειά.